Εδώ λοιπόν, με τον Κωνσταντίνο Ιάσονος. Μα τι ακούν τα αυτιά μου σήμερα, αποκαλύψεις απανωτές. Τι σου άρεσε τότε που ήταν το... Άλλαξα πολύ από τότε. Όχι, καθόλου. Είδες. Εντάξει. Ο ίδιος είναι από τότε. Τα δικά μου γούστα να μην σου άλλαξαν από τότε. Εντάξει, το 99 στο 2019 που έκανα και το challenge που λαλούν και στην... Ακούτε με. Το δικό μου. Ακούτε με. 1-2-3. 1-2-3. 1-2-3. Ακούμε τον Κωνσταντίνο. 1-2-3. Ποιος μη σαν ποτάρε, τώρα. Τώρα, εδώ. Τώρα. Για να δούμε. Πού να πάεις. Μήπως να κλέψω. Θα βάλεις δύο. Τώρα θα βάλεις το δύο. Περίμενε. Έλα. Έλα εδώ. Τι θα κάνω άλλο σήμερα για σένα. Παιδιά, μα τι συμβαίνει. Κράτα το και το άλλο, εκεί δεν πειράζει, με τα καλώδια. Ανοστοδοθήκατε όλοι επειδή είπα ότι ήμουν ερωτευμένη με τον Τι να κάνω. Ακούτε με. Ευχαριστώ πολύ. Στερεοφωνικά. Στέρεο sound. Μα τι έγινε σήμερα. Χωθήκα τα μικρόφωνα, με το να πούμε. Στο στούτιο. Λοιπόν. Η Τζούλη ξέφυγε όταν πήγε για κάλο. Στα καμώματα. Ήταν η μέρα που δεν είχε. Ναι, που δεν είχε σειρά. Αλλά θα έρθω ξανά. Μην νομίζετε γλιτώσετε. Ναι, έχουμε και μέρος βου. Αγαπημένη σειρά εξάλλου και ήταν, πέρασε πάρα πολύ ωραία και θα ξαναπεράσω από ένα γεια. Να έρθει όποτε θέλει. Να έρχεται μέχρι να αποφασίσετε να το βάλετε να κάνει ένα γύρισμα. Κατσικόδη να περάσουμε. Έτσι δεν το κατέξω να το κατάλαβε εσύ αν το ψηλιάστηκε λίγο. Να το πούμε του σκηνοθέτη μα να δούμε ένα πράγμα. Είπαμε το ήδη. Εντάξει. Είδαμε το στο διάδρομο προχτέ, αλλά ακόμα δεν είδα κάτι να. Είπε να μιλήσει με του σεναριογράφου. Α, ο ένα τον άλλον. Ο ένα τον άλλον τον αξίζει. Δεν βρίσκουμε. Να κανονίσω εγώ. Άντζουλη, με ευχαριστώ. Συγκινήσουμε. Πάμε να παίξουμε. Να παίξουμε όμω τώρα, ναι, γιατί είπαμε τα ωραία μα. Ναι. Μαθαίνουμε κυπριακά εδώ. Μαθαίνουμε τον τόπο μα. Ταξιδεύουμε στον τόπο μα. Το παιχνίδι χωρίζεται σε τρία μέρη. Ναι. Θα μάθουμε από πού πήραν το όνομά του χωριά τη Κύπρου. Δίνω όμως ευκαιρίες και επιλογές, μην αγχώνεσαι. Ακούσα ότι είσαι πολύ αυστηρός. Πώς το παίρνω πράγμα. Εσύ, στο άλλο παιχνίδι, στο 3. Συσταθιό είμαι αυστηρός. Αλλά θέλω να πεις πώς είπε την πληροφορία, γιατί χαίρομαι που το άκουσα αυτό. Έτσι λέω μεταξύ μας. Είμαι λίγο αυστηρός, τι να κάνουμε. Αν ήταν εύκολο. Το απαιτεί το παιχνίδι. Ναι. Θα μάθουμε κυπριακές εκφράσεις, τι σημαίνουν και λέξεις. Εύκολα, ωραία και δύσκολα. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με σένα, Αντρέα, μου πες. Τίποτα, νομίζω γιατί με μένα. Αφού με τον καλεσμό ξεκινάμε πάντα. Ναι, ναι με μένα, αλλά μετά γύρισες σε σένα. Ναι, με μένα. Φαντάνωσες με. Άντε. Εγώ. Φαντάνωσες. Γιούλη μου. Ναι. Από πού κατάγεσαι, Από το Λάρνακα της Λαμπίθου και από την Πάφο. Αλλά Πάφο. Ναι. Πώς από την Πάφο. Από την Κισόνεργα. Εντάξει, θα σου πω το χωρικό της Πάφου, γιατί μπορεί να το ξέρεις. Όχι, από την Κισόνεργα, χάρηκα, πατρίδα. Μπράβο. Θα πάμε σε σένα στην επαρχία Λάρνακας, εντάξει, στο χωριό Καλαβασός. Καλαβασός, 737 η κάτοικη σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Ναι. Μπορώ να φανταστεί που πήρε το όνομα του, το χωριό Καλαβασός. Από τον οικισμό. Όχι. Θα βοηθήσω. Βοήθεια. Το όνομα του χωριού προέρχεται από την ελληνική λέξη βάσα με δύο σίγμα, έτσι, που σημαίνει δασόδης περιοχή. Εντάξει, έχει δάση εκεί στην Καλαβασό. Δεύτερη εκδοχή. Στο χωριό βρίσκεται, το χωριό βρίσκεται χτισμένο δίπλα από τον Βασιλικό ποταμό. Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν και έκαναν πολλά χάρη στον ποταμό και το νερό που έτρεχε. Έχτισαν, φύτεψαν, έκαναν δάση κτλ. Και έτσι το όνομα προέκυψε από τα καλά που έφερε ο Βασιλικός ποταμός. Καλά Βασός. Μάλιστα. Και τρίτη εκδοχή. Κατά την περίοδο της Ενετοκρατίας, σύμφωνα με τη μεγάλη Κυπριακή Κυκλοπαίδεια, ο πρώτος κάτοικος ήταν ο Βάσιος, που ξεκίνησε να χτίζει το χωριό από το μηδέν. Το χωριό είναι χτισμένο σε μια πλαγιά, έτσι, πάει πάνω. Εντάξει. Μίλησε και σε άλλους που βρέθηκαν στον δρόμο του, τους έπεισε και έτσι μαζί έχτισαν το χωριό. Χτίστηκε στην πλαγιά, όπως είπαμε, και πάλι το χωριό ήρθε από τα. Τους άλλους που τους βρήκε. Έχονταν εκεί, του συναντούσα, τον περνούσα. Τζούλη περίοδο. Τι βρήκε τι άλλε. Τζούλη περίοδο. Όποιο περνούσε, ελάτε να με βοηθήσετε να χτίσουμε ένα χωριό. Δεν το έκανε. Ναι, ξέρει, είναι η περίοδο ανοιχτή στην Κύπρο. Έχονταν πάρα πολλοί από άλλε περιοχέ κτλ. Μάλιστα. Και σιγά σιγά χτίσαν ένα μικρό χωριό. Και το όνομα Καλαβασό ήταν για χάρη του Βάσιου που είχαμε καλώσει το χωριό και χτίσε το χωριό. Καλαβασό. Αυτό.
Πάσο. Τρεις εκδοχές. Πάσο, δεν σου πάσο τα μέσα. Πρέπει να απαντήσεις. Μπες στα παιχνίδια. Ήταν αστείο. Να πω το Β. Από το Βασιλικό ποταμό. Είναι γνωστό ότι παίρνει ο Βασιλικό ποταμό από εκεί. Ποιο Βασιλικό ποταμό. Υπάρχει ποταμό. Βασιλικό. Έτσι λέγεται. Εντάξει, okay. Α, σωστό δηλαδή. Όχι. Δεν χάσει. Βιάστηκε. Έδωσε έμφαση την τώρα που δεν λέει στη δεύτερη απάντηση. Ναι, ήσουν πολλά. Κάποιε πληροφορίε από αυτά που λέω, γιατί με ρώτησαν, είναι. Ισχύουν, είναι αλήθεια, ναι. Okay. Κάποια είναι ψέματα. Ότι υπάρχει βασιλικό ποταμό, υπάρχει. Να. Ναι, στην περιοχή. Ωραία. Αλλά δεν είναι χάρη για το ποταμό. Το είναι από την πρώτη εκδοχή, από τη Βάσα που είναι η περιοχή, είναι δασόδηση η κοιλάδα εκεί στην περιοχή και βγήκε, είναι η πικρατέστερη εκδοχή σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες της κοινότητας. Δεν ήταν ο άλλος που έλεγε βοηθήστε με να χτίσουμε το χωρκό. Όχι, δεν ήταν αυτός. Ναι, αλλά δεν ήταν. Σκεφτείτε κάτι άλλο που ήταν πολλά ναι. Ωραίο, αλλά. Το φυλάς για άλλη δόση. Ναι, θα το δείτε κάπου. Φυλάς για άλλη. Ναι. Βασικά, ωραία, ναι, δεν έβαλε φεουδάρχη μέσα. Αν έβαζε φεουδάρχη, να την έλεγα, θα τη έλεγα ναι. Τη Τζούλη ότι ναι. Είναι τούτο. Εντάξει, προσπαθώ να. Οι ιδέες μου ξέρει, επειδή γράφετε ναι. Μας, τι ωραία κείμενα. Καλά. Ένα λοπό για τούτο. Ευχαριστώ. Θέλω να αλλάξουμε που και που. Μάλιστα. Ανδρέα μου. Παρακαλώ. Έχασε. Συγγνώμη. Ανδρέα μου, ερχόμαστε σε σένα. Περνάμε στην Πάφο μου. Και στο χωριό Δρύμου. Δρύμου. Έτσι είναι το χωριό. Δρύμου. Δέλτα ρο, ύψιλο, μη, όμικρο, ύψιλο. Ποιο είναι ο πολύχος της Δρύμου. Δρύμου. Αν ξέρω. Τι είναι, ξέρεις, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για μας την πληροφορία τώρα δεν θυμούμε. Πάρτε με ένα τηλέφωνο την Άντρε Τσαβέλα να μας πει, να μας πει το. Επειδή από ότι ο Δρύμου η Άντρε Τσαβέλα. 110 κάτοικοι. Πρώτη εκδοχή. Στην Ελλάδα υπάρχουν σύμφωνα με καταγραφές. Τρεις πόλεις με την ονομασία Δρυμός. Αρχές του 1800 βρέθηκαν στην Κύπρο κάτοικοι της περιοχής, όπου αποβιβάστηκαν στην περιοχή της πόλης Χρυσοχούς. Έψαχναν μια περιοχή για να χτίσουν ένα κατάλημα για λίγες ημέρες πριν προχωρήσουν να φύγουν. Εκεί στην είσοδο του χωριού είναι πολύ γνωστό, υπάρχει και μια πέτρινη. Έτσι, που έχουν χαράξει πάνω στην πέτρα το Δρυμός. Δηλαδή είναι κάτοικοι από την Ελλάδα, αν τζοφικά επιγραφή τι. Πέτρινη. Είναι με τις πέτρες, είναι γραμμένο. Σκαλισαν ναι, την πέτρα. Σκαλισαν την πέτρα, ναι. Μάλιστα. Είναι γνωστό, υπάρχει μέχρι και σήμερα και από Δρυμός έγινε Δρύμου. Παραφράστηκε όλο αυτό. Εντάξει. Δεύτερο, είναι γνωστό πως στην Δρύμου. Αυτοί φύγανε μετά. Έφυγαν μετά. Α, δεν μείνανε και φώναξαν και κάποιους άλλους. Ελάτε να βοηθήσει να χτίσουμε ένα χωριό. Όχι, έφυγαν γιατί συνέχισαν το ταξίδι για μια καλύτερη ζωή. Okay. Δεύτερη εκδοχή. Είναι γνωστό πως στο χωριό Δρύμου υπάρχουν πάρα πολλοί δρύες. Στο δέντρο. Εντάξει. Και συνδέεται, ρε παιδί μου, με αυτό ότι πήρε το χωριό το όνομα από τους δρύες που υπάρχουν πάρα πολλοί στο χωριό. Και τρίτη εκδοχή. Στο χωριό βρέθηκαν επιγραφές σε συλλαβική γραφή. Σε συλλαβική γραφή. Σλαβική. Συλλαβική. Συλλαβική, ποια είναι αυτή η συλλαβική. Οπότε, παιδί μου, ιερογλυφικά έχουν τότε συλλαβική γραφή. οι οποίες αποτελούν αφιερώματα στον Θεό Απόλλωνα τον Ηλάτη. Από αυτό. Να κάνω Google τώρα και δεν θα βρω το συλλαβική, γιατί δεν νομίζω να υπάρχει συλλαβική γραφή. Να το κάνεις. Προκαλώ. Ναι. Αυτό. Γελά. Γιατί γελά. Από αυτό εικάζεται πως σύμφωνα με τις γραφές που έχουν γίνει και τις ανασκαφές. Το χωριό ήταν αφιερωμένο στον Απόλλωνα τον Ηλάτη, που λατρευόταν ο ίδιος Θεός και στον Δρυμόν στην Ελλάδα. Ναι. Εντάξει, και επειδή υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι και στον Δρυμόν στην Ελλάδα και στην περιοχή ανακαλύφθηκε αυτόν το αφιερωμένο στον Απόλλωνα το μνημείο, πρότωψε το όνομα. Ούλο τούτο. Ναι. Ούτε σαπουνόπερα του Μεξικού. Με τη συλλαβική γραφή. Άκουσε η λαβική γραφή. Να πάω να πιάσω το κινητό τώρα να κάνω το Google. Προκαλώ. Τώρα όμως. Δεν είναι προκαλή. Για συλλαβική. Θα πάρει βοήθεια του κοινού. Να ακούσει λαβική γραφή. Συλλαβική. Ποια είναι η συλλαβική. Συλλαβική γραφή, παρακαλώ. Συλλαβική γραφή. Γιατί είμαστε και. Συλλαβική. Εντάξει, και εγώ σπουδάσα, αλλά το συλλαβική. Δεν το έχω ακούσει κι εγώ. Δηλαδή. Ανδρέα, μου σε παρακαλώ, συλλαβική γραφή. Υπάρχει. Υπάρχει. Τι υπάρχει, παιδιά, συλλαβική γραφή, σύστημα γραφή. Αν υπάρχει. Γράφεις. Δεν βλέπω πουθενά εγώ συλλαβική. Βάλε συλλαβική γραφή, επιγραφές.
Βάλε από όλο να τον Ιλάτιν. Ξέρω εγώ, κάπου θα το βρεις. Περίμενε. Συλλαβική. Παιδιά, όχι, συγγνώμη. Λέει κυπριακές συλλαβικές επιγραφές της πρώτης χιλιετίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οκ. Okay. Δικαιώνομαι. Θα πω το 2 όμως. Θα πεις το 2 που ήταν... Ιδρύες. Ιδρύες. Ό,τι ήταν να πω. Σας επίσης το... Ο Απόλλωνας ο Ελάτης. Όχι. Ούτε ο Δρυμός με την Δρύμου. Ούτε. Και εγώ την Δρύμου ήταν να πω. Ωραία. Σωστό. Ding dong, ding dong. Παρέστε, καμπανάκια, βάλε, Μιχάλη. Βέβαια. We are the champion, βάλτο. Να πω βέβαια την πληροφορία ότι συσχετίζεται το όνομα Δρύμου με, με τις τρεις περιοχές Δρυμούς στην Ελλάδα. Ναι. Υπάρχει σαν πληροφορία αυτό. Και ότι υπάρχει μια πληροφορία για τον Απόλλωνα τον Ηλάτη στην περιοχή και στην Δρύμου, ισχύει. Μάλιστα. Δεν ισχύουν τα άλλα όλα που είπα. Ναι. Μάλιστα. Περνάμε στις εκφράσεις. Μάλιστα. Εντάξει. Έχουμε τρεις κατηγορίες, είπες, ναι. Ναι. Άρα πρέπει να βρω τίποτε τώρα. Ναι. Ναι. Οκ. Ξεκινάμε. Ναι. Συγγνώμη. Γεια σας. Πια άσερο στο σύλλο, πια άσερο στο σύλλο και κόκκαλο στο γαούρι. Πια άσερο στο σύλλο και κόκκαλο στο γαούρι. Πού το λέμε, για ανθρώπους που δεν ξέρουν τι κάνουν, για ανθρώπους που διεκδικούν πράγματα που δεν τους ανήκουν, για ανθρώπους που σκόπιμα κάνουν λάθη ή στην ανάγκη κάνουμε πράγματα για το συμφέρον μας. Για ανθρώπους που δεν ξέρουν τι κάνουν, για ανθρώπους που διεκδικούν πράγματα που δεν τους ανήκουν, για ανθρώπους που σκόπιμα κάνουν λάθη ή στην ανάγκη κάνουμε πράγματα για το συμφέρον μας. Εντάξει, το α ήταν να πω. Για ανθρώπους που δεν ξέρουν τι κάνουν. Ναι. Όχι. Μπράβο. Α, και εγώ αυτό θα έλεγα. Ναι, γιατί εντάξει. Αφού όλα αυτά να κερδίζετε, πώς έξιδε το τσί. Βγάζει. Βγάζει πιο νόημα αυτό. Αφού έρχονται να χαρείτε, γιατί άμα κερδίζουν μάλλον και χάνουν, εγώ πιάνουν με λίον το... Άφον, Τζουλή μου. Δεν ήταν πολλά δύσκολο. Έτσι μιλάλου στο τέλος και φουτουνιάζει με παραπάνω. Γιατί? Γιατί ήταν ένα δύσκολο και εκφράσει με τα πνιώματα σύρματα σήμερα. Ήταν εύκολο. Πάμε. Οκ. Ανδρέα μου. Ναι. Εφύτεψε Βασιλιτσάν και βλάστησε Τσουκνίθα. Ο Κωνσταντίνος Ιάσονος. Τούτος έχει θέματα με τις Βασιλιτσές. Μάρα ναι. Μάρα ναι, αυτό. Λοιπόν. Δεν πρέπει να το πω. Κάποιος με άκουσε που δεν πρέπει να το λέω. Λοιπόν, ξανά πες το. Εφύτεψε Βασιλιτσάν και βλάστησε Τσουκνίθα. Μάλιστα. Λέγεται... Όταν από μεγάλη προσπάθεια προκύπτει κάτι ασήμαντο, λέγεται όταν περιμένουμε κάτι καλό ενώ προκύπτει κάτι κακό. Το λέμε για ανθρώπους ασήμαντους ή όταν κάποιος μας απογοητεύει πολύ κατώτερος από ό,τι πιστεύαμε. Το δύο. Λέγεται όταν περιμένουμε κάτι καλό, όταν αλλά προκύπτει κάτι κακό. Ναι. Η χαμέρα σου. Έχασα. Ξαναπέτω. Έχασα. Δεν με πιέσε ούτε την πρώτη, την δεύτερη φορά. Ξαρά. Έχασα. Λες το πολλά ωραία. Το έχασα. Όχι. Είναι όταν κάποιος μας απογοητεύει πολύ, κατώτερος από ό,τι πιστεύαμε. Μάλιστα. Είστε σοπαλία. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Ντέρπι ο αγώνας σήμερα το παιχνίδι μας. Και περνάμε στις λέξεις. Ναι. Τι λέξεις. Θα σου πω λέξεις. Προλαβαίνουμε. Ναι. Ε. Αντισταγλίω. Στα σύντομα. Ποιος είναι ο κομποτής. Κομποτής. Ο μικρό μέγα ήττα ο κομποτής είναι ο απατεώνας, ο ισχυρογνώμονας, αυτός που παίρνει και φέρνει κουβέντες ή αυτός που λέει σκληρά λόγια. Ο κομποτής. Εγώ θα πω το α. Ο απατεώνας. Ναι. Κομπίνα, ξέρω εγώ. Congratulations. Ευχαριστώ. Πού. Πού. Congratulations. Μάλιστα. Ανδρέα μου. Ναι. Ποιος είναι ο λέφακας. 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 Είναι ο υπάκουος, είναι ο λέμαργος, είναι ο ληστής των ζώων, είναι αυτός που φακαλόγια, απλά ο φακόλος που λαλούμε, ο λέφακας. Τώρα το τελευταίο το βάλεις επίτηδες για να με μπερδέψεις. Είμαι σίγουρος. Γιατί. Τι γιατί. Λέφακας. Επειδή φακάς, ναι, το φακάς και εδώ αυτά. Να το μπερδέψεις. Δεν είναι το 4. Ένα πω... Λέφακας. Ένα πω το 2. Στην τύχη. Τελείως. Ο λέμαργος. Ναι.
Μπράβο. Κερδίσαμε σε βασικά. Έχασες. Κωνσταντίνε, η άσομος, έχασες. 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 Γι' αυτό θα σκύψω εγώ. Σήμερα. Μπράβο σας, τι να πω. Πρέπει να δυσκολέψει λίγο το παιχνίδι. Όχι, λοιπόν. Βασικά εσύ κερδίζεις. Ναι, το ρώτησε. Όχι, είστε στο παλί. Στο είμαστε. Αλλά στην ισοπαλία κερδίζεις εσύ. Γι' αυτό παίρνεις ένα φιντζάνι από το Happy Hour που προσφέρεις από giveaways για μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα, ελπίζω. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να κλείσουμε το Happy Hour.